την κλίση τη έργη σου επισφραγίζον σοφέ. Κακόν απολύτρωση τη προσιούση πιστό παρέχει σε κάστοτε. Θαύμα σιγάρε κλαμπών την Άπαση διάβγάζει ει πίσω σ' ότηρα, Δύο σε ιεράρχα παύσικα και γερέρομε. Κακό να και κινδύνων την λύση. ευρίσκομεν σοφέ τη θερμή σου πρεσβεία, διότι σε ορτάζουσι την συνμνήμην παυσίκα και έτη ε, πάντοτε διδωνε άφεσιν Πάτερ, όνειμαρτωμένο και των παθών θεραπεία, και χάριν και ελεός. Τη 13η του μηνός Μαΐου Η Ιερά Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων Η επιστήμη, παυσικακου επισκοπου συναδων η επιστημη αγαπητοι μου αδελφοί, όταν δεν χωρίζεται από την αρετή, είναι πραγματικά δώρο του Θεού. Αυτό φαίνεται στην ζωή των χριστιανών ιατρών που πρώτα με την πίστη και έπειτα με την επιστήμη τους αναλώνονται στην θεραπεία τόσο της ψυχής όσο και του σώματος των ασθενών συνανθρώπων τους. Ανάμεσα τους βρίσκεται και ο Άγιος Παυσίκακος ο οποίος έζησε κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρικίου στα τέλη του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η απάμια του ευξήνου πόντου. Οι γονείς του ευσεβείς και ευγενείς φρόντισαν να δώσουν στον Παυσίκακο μαζί με την χριστιανική του ανατροφή και μία μεγάλη μόρφωση. Ο Άγιος Παυσίκακος σπούδασε την επιστήμη της ιατρικής και την έθεσε στην υπηρεσία των ασθενών αδελφών του Χριστού. Από νεαρή ηλικία ο Άγιος Παυσίκακος, θέλοντας να δαμάσει τα πάθη, επιδόθηκε σε μεγάλους πνευματικούς αγώνες με νηστεία, εντατική προσευχή και κάθε άσκηση. Φλεγόμενος για μία ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό έγινε μοναχός. Βλέποντας πως η περιοχή του εστερείτο τόσο από ιατρούς όσο και από θερμούς χριστιανούς, αποφάσισε να περιέρχεται πόλεις και χωριά ως Ιεραπόστολος και να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες αν ως ανάργυρος στον φτωχό και πονεμένο λαό του Θεού. Θεράπευε δωρεάν τους ασθενείς και παράλληλα κήρυτε τον Λόγο του Θεού και καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια, ώστε να αξιωθούν τη σωτηρίας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων. Όπου βέβαια η ιατρική επιστήμη αδυνατούσε να δώσει την θεραπεία και την ίαση, ο Άγιος Παυσίκακος γονάτιζε και παρακαλούσε με θέρμη τον μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών, τον Χριστό, να δώσει εκείνος το ποθούμενο και το θαύμα γινόταν. Ο Κύριος, τον ενάρετο αυτό ασκητή και ιατρό, τον βράβευσε δίνοντάς του το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι θεράπευε όλες τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες και επιπλέον έδιωχνε τους δαίμονες που βασάνιζαν τους ανθρώπους, ανόρθωνε τους κήφους, αυτούς που είχαν καμπούρα δηλαδή, και χάριζε την θεραπεία στα παιδιά που γεννιούνταν ανάπηρα και παραμορφωμένα. Αυτά και άλλα πολλά θαυμαστά με την χάρη του Θεού επιτελούσε. Η φήμη του άρχισε να διαδίδεται μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Πατριάρχης Άγιος Κυριακός τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και τόσο πολύ ενθουσιάστηκε από την ενάρετη πολιτεία του εκλεκτού, ιατρού και μοναχού που έδιδε πολλές ελπίδες στην Εκκλησία, ώστε τον χειροτώνησε επίσκοπο και του ανέθεσε την διαπίμανση της Εκκλησίας των Συνάδων. Με ταπείνωση, υπακοή και ευλάβεια δέχθηκε ο Άγιος Παυσίκακος τούτη την νέα του Αποστολή, θεωρώντας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Μετά την άνοδο του στον επισκοπικό θρόνο, με ευθύνη δόθηκε στην διαπίμανση του λαού που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Εκτός των άλλων ιερών καθηκόντων του, έχει να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς που ως λύκοι είχαν πέσει επί του πυμνίου και προσπαθούσαν με τις κακοδοξίες τους να αλλοιώσουν το ορθόδοξο φρόνημα των πιστών. Με γενναίο φρόνημα ο Ιεράρχης Παυσίκακος και με λόγια εμπνευσμένα από την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος κατόρθωσε να αποστομώσει τους αιρετικούς και να τους εξουδετερώσει. Με την δύναμη του λόγου του Πέτυχε να απομακρύνει από την εκκλησία τις κακοδοξίες και τις πλάνεις των ερετικών, όπως ένας έμπειρος χειρουργός ιατρός καθάρισε το σώμα και απέκοψε τα σάπια μέλη ώστε να μην προξενήσουν μεγαλύτερη βλάβη στο υγιές σώμα των χριστιανών. Μία νέα ανάγκη όμως τον έφερε στην Βασιλεύουσα. Εκεί βρήκε τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο να βασανίζεται από μία σοβαρή ασθένεια. Ο Άγιος, όχι τόσο με τις ιατρικές του γνώσεις, αλλά κυρίως με την θερμή προσευχή του, τον έσωσε τον βασιλιά από τον βέβαιο θάνατο. Καθώς ο Άγιος με την συνοδεία του επέστρεφε στην επισκοπή του, φθάνοντας σε μία περιοχή που ονομαζόταν Σόλον, οι συνοδοί του δίψασαν, όμως εκεί δεν υπήρχε νερό» βλέποντας ο Άγιος τους συνοδούς του να κινδυνεύουν, γονάτισε, προσευχήθηκε και αμέσως μπροστά τους ανέβλησε πηγή δροσερού ύδατος, όπου ήπιαν, ανακουφίστηκαν και δόξασαν τον Θεό που ανταποκρίθηκε στις ηκεσίες του δούλου του Παυσικάκου. Ο βιογράφος του αναφέρει πως ο Άγιος Παυσίκακος τέλεσε πολλά θαύματα, ως ιατρός και επίσκοπο μέχρι βαθιτά του γύρατος προς ωφέλεια των ψυχών. Αφού έζησε θεοφιλός, εκοιμήθη ειρηνικά, με την βεβαιότητα ότι επιτέλεσε με ακρίβεια το έργο που ο Θεός του εμπιστεύτηκε, δικαιώνοντα πέρα για πέρα το όνομά του, ότι πάβει το κακό και διώχνει τον πόνο. Ο Άγιος Παυσίκακος, ο θεραπευτής, η αματικός, ανάργυρος και προστάτης έθεσε την επιστήμη του και τις δυνάμεις του όλες στο Θεό και ο Θεός τον κατέστησε σκεύος θίας Χάριτος για να παρηγορεί και να ωφελεί τους ανθρώπους και να χαρίζει την υγεία, κυρίως της ψυχής αλλά και του σώματος. Ο Άγιος Παυσίκακος είναι προστάτης, όπως είδαμε, για αυτούς που υποφέρουν από ορθοπαιδικά προβλήματα υγείας μυοσκελετικά, αρθρίτιδα, ρευματισμού κλπ, καθώς επίσης και για τα παιδάκια που έχουν αναπηρία. Ας έχουμε την ευχή του και τις μεσητείες του ενώπιον του Θεού. Αμήν.